Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα γράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές, όπου μαζί με εσάς μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε τον αγαπητό Γιάννη. Τον αδελφό μας τον Γιάννη. Έχω μια ερώτηση πολύ σοβαρή για μένα. Η κοινωνία της Κυριακής είναι η σάφεση αμαρτιών και το βάφτισμα εν ύδατη γίνεται η σάφεση αμαρτιών? Αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βάφτισμα εν ύδατη γίνεται η σάφεση αμαρτιών, καθώς είναι και γραμμένο στις πράξεις των Αποστόλων, όταν έκανε το πρώτο κήρυγμά του ο Απόστολος Πέτρος μετά την πλήρωση εν πνεύματι Αγίου όλων των αδελφών ανδρών και γυναικών που κατά την εντολή του Κυρίου παρευρίσκονται στο ανώγιο της Πεντηκοστής και πλείς της ανάπαντες Πνεύματος Αγίου, όταν οι άνθρωποι τους άκουσαν παραξενεύτηκαν και ρώταγαν αν είναι μεθυσμένοι ή τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί άκουαν αυτούς τους ανθρώπους να προσεύχονται στις γλώσσες που ο καθένας ήξερε, καθώς είχαν έρθει από όλη την οικουμένη οι προσήλυτοι και οι πάρικοι Ισραηλίτες στα Ιεροσόλυμα για την εορτή της Πεντηκοστής. Και ο Απόστολος Παύλος βγήκε με παρησία και έκαμε και έγινε το πρώτο κήρυγμα διαπνεύματος Αγίου στους ανθρώπους εκείνη την ημέρα. Η καρδιά όλων των ακουσάντων ήρθε σε κατάνοιξη και ρώτησαν τον Πέτρο όταν ολοκλήρωσε το ολιγόλεπτο κήρυγμά του «Τι πρέπει να κάνουμε τώρα άντρες αδερφοί?» Και ο Απόστολος Πέτρος περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του αληθινού χριστιανού όπως περιγράφονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Πρώτον, μετανοήσατε, άρα μετανοήσατε, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας στον Κύριο, επικαλεστείτε το όνομα του Χριστού και θα σωθείτε, δηλαδή ο Θεός ο Πατέρας θα σας αναγεννήσει. Εις ελπίδα ζώσα διά του εις Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον, αμάραντον, πεφυλαγμένης στους ουρανούς εκείνη την ημέρα για όλους όσους έχουν επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Πρώτον λοιπόν μετανοήσατε, δεύτερον και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι να πάρει την απόφαση ο πιστός, αυτός που πίστεψε και εξομολογήθηκε, μετενόησε, ζήτησε το αίμα του Χριστού, επεκαλέστη το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας τον αναγέννησε. Τώρα πρέπει να πειθαρχήσει στο Λόγο του Θεού πράττοντας πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή να βαφτιστεί εν ύδατη άφεση αμαρτιών, όπου το βάφτισμα, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, την πρώτη, το βάφτισμα σώζει μας σήμερον, ουχή εις αποβολήν της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις των Θεών, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, το βάφτισμα σώζει και ημάς
αυτήν σήμερον, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, όχι ότι αποβάλλεται η ακαθαρσία της σαρκός, αλλά δημιουργείται καλή μαρτυρία, μαρτυρία αγαθής συνειδήσεως του ανθρώπου μέσα στο Θεό, γιατί αφύενται, έχουν αφαιθεί οι αμαρτίες του, έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του. Και πώς αυτό πραγματοποιείται, το εξηγεί νομίζω πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, καθώς λέγει, διότι εν αυτό το Ιησού Χριστό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και εσείς είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και από εδώ και πέρα αρχίζει περιγραφή της λατρείας του βαφτίσματος εν ύδατη κάθε ανθρώπου, ο οποίος έχει μετανοήσει και έχει επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και ο Πατέρας Θεός τον αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Εις τον οποίον Χριστόν και περιετμήθητε με περιτομήν αχυροποίητον. Όπως στην Παλαιά Διαθήκη το σημείο της πίστεως στον Θεό ή το η περιτομή της σαρκός, στην Καινή Διαθήκη το σημείο της πίστεως αλλά και της αναγνώρισης, όπως στην Παλαιά Διαθήκη, ότι ο περιτετμημένος είναι άνθρωπος του Θεού, γιατί πράττει πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, κατά τον ίδιο τρόπο το σημείο της σωτηρίας αλλά και της αναγνώρισης του σεσωσμένου ενώπιον του Θεού είναι το βάπτισμα, το οποίο αποτελεί περιτομήν αχυροποίητον, δια της οποίας απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, δια της περιτομής του Χριστού, και ενδυόμεθα Χριστόν, καθώς είναι γεγραμμένο, όσοι εις Χριστόν εμβαπτίστητε, Χριστόν ενεδύθητε. Καθώς απεκδιόμεθα δια του βαπτίσματος, που είναι η αχυροποίητος περιτομή, η περιτομή του Χριστού, το σώμα των αμαρτιών της σαρκός μας, ο Θεός μας ενδύει Χριστόν. Και αυτό πώς γίνεται, λέγει η Γραφή, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι. Με το βάπτισμα λοιπόν γινόμεθα σύμμορφοι της ταφής του Χριστού, δια του οποίου βαπτίσματος στη συνέχεια συνανέστητε, αναστηθήκατε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ο οποίος ανέστησε και αυτόν εκ των νεκρών. Όπως δηλαδή ο Θεός, με την ίδια δύναμη δηλαδή που ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστόν εκ νεκρών, με την ίδια δύναμη ο Θεός, αφού βαπτιζόμεθα και απεκθιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, καθώς βγαίνουμε, μας ενδύει Χριστό, μας ετοιμάζει για μια νέα ζωή και μας δίνει, γράφει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και είμαστε πια αποδεδειγμένα ενώπιον Θεού και ανθρώπων, άνθρωποι του Θεού, παιδιά του Θεού του ζώντος, που ζούμε εις δόξαν του Θεού και αποτελούμε κατά τον Απόστολο Πέτρο και έθνος Άγιον, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τα σαρετά σε εκείνου ο οποίος μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Άρα με τα πάσης βεβαιότητος, κατά το λόγο του Κυρίου, το βάφτισμα εν ύδατη, που είναι η περιτομή αχυροποίητος, η περιτομή του Χριστού, γίνεται η σάφεση αμαρτιών και μάλιστα γίνεται εις το να απεκδιθούμε, καθώς δηλαδή βαφτιζόμεθα, απεκδιόμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και ενδυόμεθα Χριστό για να περπατήσουμε νέα ζωή, σύμμορφη με την Ανάσταση του Χριστού. Με την αναγέννηση λοιπόν και που προήλθε από τη μετάνοιά μας και την εξομολόγησή μας και την επίκληση του ονόματος του Χριστού, γινόμεθα σύμμορφοι του θανάτου του Χριστού. Με το βάπτισμά μας εν ύδατη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εισάφεση αμαρτιών, γινόμεθα σύμμορφοι της ταφής του Χριστού. Και βγαίνοντας από το νερό, καθώς έχουμε απεκδιθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, ενδυόμεθα Χριστόν και γινόμεθα σύμμορφοι της Αναστάσεως του Χριστού. Άρα λοιπόν αγαπητέ αδελφέ Γιάννη, πράγματι το βάπτισμα εν ύδατη γίνεται εισάφεση αμαρτιών. Η Θεία Κοινωνία όμως σε καμία περίπτωση δεν γίνεται εισάφεση αμαρτιών, αλλά έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού μόνο όσοι έχουν αναγεννηθεί, βαφτιστεί εν ύδατη,
εισάφεση αμαρτιών, μόνο αυτοί έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, εφόσον όμως προηγούμενα έχουν εξετάσει τον εαυτό τους, εάν δεν υπάρχει μόνιμη αμαρτία ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, έχουν μετανοήσει και πάλι, έχουν ζητήσει το αίμα του Χριστού να καθαρίσει αυτούς από πάσης αμαρτίας και τότε συμμετέχουν, όπως λέει η Γραφή, προς ευλογία, ουχή προς κατάκριση. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν γίνεται εισάφεση αμαρτιών. Ας το δούμε όμως πώς το λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Διαβάζω από το 26 εδάφιο. «Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας αυτόν, έκοψε και έδιδε στους μαθητάς και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λοβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών». Άρα λοιπόν δεν λέγει ότι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού είναι εις άφεση αμαρτιών, αλλά περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός καθαρά, με απόλυτο τρόπο, πίετε εξ αυτού πάντες, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Άρα λοιπόν εξεχύθη τότε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά το αίμα του Χριστού και συνεχίζει να εκχέεται πνευματικά δια της πίστεως μέχρι την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του, το αίμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Όχι ότι πίνουμε το σώμα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Επειδή έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μας γιατί πιστέψαμε στη θυσία του Χριστού και επικαλεστήκαμε το όνομα του Χριστού, γι' αυτό έχουμε το δικαίωμα, εάν μετανοούμε, και θα το διαβάσουμε, να συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού προς ευλογία. Διότι εάν δεν έχουμε μετανοήσει από τις αμαρτίες μας, τότε το σώμα και το αίμα του Χριστού γίνεται σε μας κατάκριση. Το διαβάζω λοιπόν από μέσα, από το Ι' κεφάλαιο της προς Κορινθίους πρώτης επιστολής. «Διότι ο σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, στην πραγματικότητα το θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού». Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται εισάφεση αμαρτιών, αλλά καταγγέλουμε το θάνατο του Κυρίου μέχρι της ελεύσεως αυτού. Τι καταγγέλουμε? Καταγγέλουμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, δεν σταυρώθηκε και πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί υπήρξε αναμάρτητος, άμωμος, αρνίων εσφαγμένων άμωμων. Σε αυτόν δεν ευρέθη ρητίδα ή κοιλίδα, δεν ευρέθη αμαρτία, δόλος. Γι' αυτό και είναι ο θριαμβευτής επί του διαβόλου και σύντριψε το κεφάλι του σατανά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γιατί είναι γραμμένο ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο διάβολος λοιπόν έχει εξουσία να θανατώσει τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος όμως είναι εν αμαρτία, κατά το λόγο του Θεού ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Θανάτωσε όμως με τα όργανα του τον Ιησούν των Ναζωραίων, παράνομα, έξω από τη δικαιοσύνη του Θεού, γιατί δεν βρέθη αμαρτία ειδόλος αυτόν. Και εκεί πάνω στο σταυρό του Γολγοθά που τον θανάτωσε, τον δίκαιο, τον Άγιο, τον αναμάρτητο, εκρίθη ο διάβολος και συντρίφθηκε η κεφαλή του διαβόλου. Και έτσι θριάμβευσε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Τώρα λοιπόν κάνουμε και συμμετέχουμε στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, καταγγέλλοντας τον θάνατο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού μέχρι της ελεύσεως αυτού, λέγοντας ότι αδίκως απέθανε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Δεν πέθανε για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε, αλλά παρέδωκε την ψυχή του και το σώμα του να θανατωθεί για τις αμαρτίες τις δικές μας. Τι έγινε δηλαδή? Το αρνίον, το άμωμον
θυσιάστηκε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο και το μεγάλο θαύμα που έλαβε χώρα πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Όπως λέει η Γραφή, το φρόνημα του Ιησού Χριστού ποιο ήταν, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε από τη δόξα του Θεού, πως λαβών δούλου μορφή. Ποια ακριβώς, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Έλαβε δούλου μορφή ο Κύριος, ο ένδοξος, ο αληθινός Θεός, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους και καθώς βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτή είναι η θυσία του Χριστού. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, αυτό είναι το έργο του Χριστού. Δια τούτο, για αυτό το έργο, ο Θεός υπερήψωσε αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, και χάρισε σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού πάνω γόνοι επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Άρα λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, πράγματι το βάφτισμα εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνεται εις άφεση αμαρτιών, δια να απεκδηθούμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός. Η κοινωνία όμως του σώματος και του αίματος του Χριστού δεν γίνεται εις άφεση αμαρτιών, αλλά έχει το δικαίωμα ο χριστιανός να συμμετέχει μόνο εφόσον έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες του, δηλαδή έχει αναγεννηθεί, έχει βαφτιστεί εν ύδατι εις άφεση αμαρτιών και έχει μετανοήσει από όλες ξεκίνησε της ημέρας του βαφτίσματος, δηλαδή της βαφτίσεώς του, από όλες τις αμαρτίες που έχει πράξει και λυπούσαν ή λυπούν το Πνεύμα το Άγιο. Αυτός λοιπόν έχει δικαίωμα να λάβει, για ποιο λόγο, για να καταγγείλει το θάνατο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, ακόμη είναι γεγραμμένο, διαβάζω από το Ι' κεφάλαιο της επιστολής της πρώτης του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού. Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν δεν είναι η κοινωνία του σώματος του Χριστού. Διότι ένας άρτος, ένα σώμα είμεθα οι πολλοί, γιατί επειδή πάντες εκ του ενός άρτου μετέχομεν. Άρα λοιπόν η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού γίνεται για να καταγγείλουμε το θάνατο του Χριστού, ότι αδίκως απέθανε ο Άγιος, δεν απέθανε για τις αμαρτίες του, αλλά για τις αμαρτίες μας, και επιπλέον εις ανάμνηση της σταυρώσεώς του εκείνη την ημέρα. Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Γιάννη. Συνεχίζουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας, ο οποίος λέγει Κορινθίους Α, από το 14 στο 18, μπορείτε σας παρακαλώ να το σχολιάσετε, σας ευχαριστώ πολύ. Κορινθίους Α, από το 14 στο 18, διαβάζω. Ευχαριστώ εις τον Θεόν ότι ουδένα από σας σε βάφτισα, ημί κρίσπων και γάιων, δια να μην υπητήσω ότι εις το όνομά μου εβάφτισα. Εβάφτισα δε και τον οίκον του Στεφανά, εκτός τούτων δεν εξεύρωεν εάν εβάφτισα άλλον τεινά. Διότι δεν με απέστειλεν ο Χριστός δια να βαφτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιον. Ουχή εν σοφία λόγου, δια να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Μάλιστα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν βάζει, θα τολμούσα να πω, τα πράγματα στη θέση τους, σύμφωνα με την υγιένουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με την ομολογία του, είναι, διαβάζω από την επιστολή προς Τιμόθεο την πρώτη, από το δεύτερο κεφάλαιο και από το έξι εδάφιο. Ώστις Ιησούς Χριστός έδωκεν εαυτόν αντίλητρον υπερπάντων, μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις τον οποίον ετέθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ δεν ψεύδομαι, και διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και εις την αλήθεια.
Άρα ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι ο Θεός του έδωκε διακονία και μάλιστα διακονίες του Αποστόλου στα έθνη όμως, όχι στο λαό Ισραήλ, αυτή ήταν η αποστολή του, διδάσκαλος των εθνών και όχι του λαού Ισραήλ και ευαγγελιστής των εθνών και όχι του λαού Ισραήλ. Ήταν λοιπόν, είχε διακονίες από τον Χριστό για να εκπληρώσει την αποστολή του, να εξαγγείλει το όνομα του Χριστού, το σωτήριον έργο του Ιησού Χριστού, το έργο του Θεού και Πατρός να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Έδωκε λοιπόν εις αυτόν ο Ιησούς Χριστός διακονίες Αποστόλου, Ευαγγελιστού και Διδασκάλου για τα έθνη και τον απέστειλε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά, άλλωστε και αυτός το έχει γράψει, ότι το Πνεύμα το Άγιο έχει θέση στην Εκκλησία, καθώς ο Χριστός έχει θέσει στην Εκκλησία διακονίες για τον καταρτισμό των Αγίων, για να καταρτίζονται οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο έργο της υπηρεσίας στο Χριστό και στην Εκκλησία και στην οικοδομή του σώματος του Χριστού, με τελικό σκοπό να καταντήσουν όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε να μην είναι οι άνθρωποι του Θεού νήπιοι, κυματιζόμενοι, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμο της διδασκαλίας, αλλά γνωρίζονται στην απόλυτη αλήθεια να αληθεύουν εν αγάπη. Να ζουν δηλαδή την αλήθεια μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτό είναι το έργο της διακονίας, των διακονιών, καθώς ο Θεός δια του Ιησού Χριστού έδωσε στον Απόστολο, στον Παύλο, τη διακονία του Αποστόλου, όπως είπαμε, του Ευαγγελιστού και του Διδασκάλου των Εθνών. Όμως ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γεγονός ότι το Πνεύμα το Άγιο έθεσε μέσα στην Εκκλησία επισκόπους, και να το δούμε στις πράξεις των Αποστόλων πώς το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Λέγει λοιπόν, προσέχετε, απευθύνεται στους Αποστόλους στην Έφεσο, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους ή πρεσβυτέρους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Άρα λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος, άλλωστε το ίδιο το έχει γράψει με αποκάλυψη και φανέρωση του ίδιου του Θεού, ότι στην Εκκλησία ο Θεός έχει θέσει πρεσβυτέρους, καθώς λέγεται, εάν της ορέγεται επισκοπήν, καλών έργων επιθυμεί, πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, εγκρατής δηλαδή, σόφρον, κόσμιος, φιλόξενος και διδακτικός. Ούχι μέθησος, ούχι πλήκτης, ούχι εσχροκερδής, αλλά επιοικής άμαχος και αφιλόργυρος. Καλός προϊστάμενος, να προϊστάται καλός στον εαυτού οίκον, έχουν τέκνα πιστά εις υποταγήν με τα πάσης εμνότητος και εξηγεί. Διότι αν κάποιος δεν εξεύρει να προϊστάται καλός εις τον οίκον του, πώς θα επιμεληθεί στην Εκκλησία του Θεού. Άρα οι πρεσβύτεροι τους οποίους θέτει ο Θεός στην τοπική εκκλησία είναι για να επιμελούνται, για να προείστανται και να επιμελούνται στην τοπική εκκλησία και να πραγματοποιούν όλες τις λειτουργίες της εκκλησίας, όπως είναι και το βάφτισμα εν υδατή στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στην άφεση αμαρτιών. Άρα λοιπόν οι πρεσβύτεροι που επιμελούνται την εκκλησία έχουν την ευθύνη να βαφτίζουν τους χριστιανούς όταν πιστέψουν και αναγεννηθούν. Οι διακονίες έχουν την ευθύνη να καταρτίζουν τους πιστούς για να τους οικοδομούν και να τους αυξάνουν εις την επίγνωση της αληθείας. Αυτά δε τα δύο μπορεί να βρεθούν και να συνυπάρχουν σε έναν άνθρωπο, δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος όπως ο Απόστολος Πέτρος να έχει και διακονία Αποστόλου αλλά και να είναι πρεσβύτερος στην Εκκλησία. Μπορεί όμως και όχι,
ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη και ο Βαρνάβας, επειδή δεν ήσαν παντρεμένοι, δεν είχαν τέκνα πιστά, δεν είχαν οικογένεια, δεν μπορούσαν να είναι και πρεσβύτεροι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος την αποστολή του και τι μπορεί να κάνει ενώπιον του Θεού και πιο σωστά τι τον αποστέλει ο Θεός να κάνει. Γι' αυτό και στην επιστολή του προς Κορινθίους την πρώτη λέγει ότι μην νομίσετε, και μάλιστα είναι και μια διδασκαλία για μας, μην νομίσετε ότι εγώ βάφτισα στην Εκκλησία των Κορινθίων ανθρώπους άλλους εκτός τους απολύτως απαρχής που ήσαν και στήλοι στην Εκκλησία, γιατί δεν υπήρχε πρεσβύτερος μέχρι τότε να τους βαφτίσει. Αργότερα που χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι, βεβαίως αυτοί εκτελούσαν τις υποχρεώσεις και τα έργα των πρεσβυτέρων. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ευχαριστώ το Θεό ότι κανέναν από εσάς δεν βάφτισα εκτός από τον Κρίσπον πρώτον, τον Γάιον δεύτερον και πιθανόν δεν θυμάμαι την οικία του Στεφανά. Όλοι οι άλλοι μετά αφού δημιουργήθηκε η Εκκλησία βαφτιζόντουσαν το βάφτισμα της σωτηρίας, το βάφτισμα το ονόματι του Χριστού από τους πρεσβυτέρους. Εξηγώντας ο Απόστολος Παύλος ότι εμένα δεν με απέστειλε ο Κύριος για να βαφτίζω γιατί δεν είμαι πρεσβύτερος, αλλά εμένα με απέστειλε ο Κύριος για να κηρύττω γιατί έχω διακονία αντίστοιχη από τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ ανώνυμη αδερφέ. Και έχουμε και μία άλλη ερώτηση. Διαβάζω. Αδέρφια μου, παρακαλώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω την εξής ερώτηση. Αν κάποιος αδελφός είναι άρρωστος και δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία, είναι τόσο βαριά άρρωστος, ώστε ενδέχεται να αποχωρήσει από τον επίγειο του το κόσμο, μπορεί αν το επιθυμεί ο ίδιος να λάβει θεία κοινωνία στο σπίτι του. Και αν ναι, ποιοι είναι, ρωτάει, μπορεί αν το επιθυμεί ο ίδιος να λάβει θεία κοινωνία στο σπίτι του. Και αν μπορεί, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για να του τη δώσουν, ποιες οι προϋποθέσεις και πότε γίνεται η προετοιμασία του ίνου και του άρτου. Κρατάει η Εκκλησία σώμα και αίμα Κυρίου κάθε Κυριακή για τέτοιες περιπτώσεις ή γίνεται την τελευταία στιγμή. Αναφέρονται κάποια λόγια του Ευαγγελίου, γίνεται κάποια επίκληση. Ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητέ αδελφέ Δημήτρη, Δημήτρης υπογράφει, η ερώτησή σου είναι πολύ σημαντική γιατί έχει σχέση με την πράξη, με την πρακτική της Εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Χριστού μας διδάσκει την υγιένουσα διδασκαλία, μας αποκαλύπτει την νοοτροπία που πρέπει να έχει ο χριστιανός ενώπιον Θεού και ανθρώπων και τέλος μας πληροφορεί για την πρακτική στη λειτουργία της Εκκλησίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν κάποιος δεν μπορεί να έρθει στην Εκκλησία γιατί είναι άρρωστος, ίσως και πολύ σοβαρά άρρωστος και παραμένει σπίτι του και υπάρχουν και πολλές πιθανότητες να αναχωρήσει τον Κύριο. Αυτός μπορεί να λάβει σώμα και αίμα Χριστού. Πώς και πότε. Και από ποιον. Η απάντηση, αγαπητέ αδελφέ, δεν αναφέρεται καθαρά στο Λόγο του Θεού, αλλά συμπεραίνεται από το Λόγο του Θεού και συμπεραίνεται με ασφάλεια. Πέραν τούτου όμως, την πρακτική της Εκκλησίας μας την περιγράφει και ο πρώτος μεταποστολικός πατέρας, ο Ιουστίνος ο Μάρτης, ότι όταν υπήρχαν ασθενείς, ο ποιμένας της Εκκλησίας, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, στέλναν έναν πρεσβύτερο ή διάκονο ή και πρεσβύτερο και διάκονο στο σπίτι του ασθενούς και τον κοινωνούσαν βεβαίως με όλα τα χαρακτηριστικά της σωστής κοινωνίας που είναι. Πρώτον, να γίνεται η κοινωνία Κυριακή. Δεύτερον, να είναι όπως λέγει ο Λόγος του Θεού εκ του ενός άρτου πάντες συμμετέχομεν, μετέχομεν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, να είναι η κοινωνία που προέρχεται από αυτήν, η οποία δημιουργήθηκε με την προσευχή της Εκκλησίας την Κυριακή το πρωί, από τον ποιμένα της Εκκλησίας και από όλους τους αδελφούς, καθώς και το ποτήριον που δημιουργήθηκε πάλι από την προσευχή
του ποιμένα και όλης της Εκκλησίας, ώστε ο Θεός ευλόγησε τον άρτον τούτον και δια της πίστεως είναι σώμα Χριστού και ευλόγησε και το ποτήριον τούτο όπου δια της πίστεως είναι αίμα Χριστού. Προφανώς δεν είναι σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού κατά κανέναν τρόπο και τούτο είναι αμαρτία και παράβαση να προσευχόμαστε και να δίνουμε άρτων και ίνων ως σύμβολα του σώματος και του αίματος του Χριστού όταν ο Κύριος μας είπε λάβετε φάγετε τούτο είναι το σώμα μου και πίετε εξ αυτού πάντες τούτο είναι το αίμα μου. Άρα λοιπόν εάν κάποιος αδυνατεί να έρθει στην εκκλησία λόγω ασθενείας υποχρέωση έχει η εκκλησία να αποστείλει πρεσβύτερο ή διάκονο ή και πρεσβύτερο και διάκονο στο σπίτι του με σώμα Χριστού το οποίο ευλογήθηκε το πρωί της Κυριακής και με αίμα Χριστού το οποίο ευλογήθηκε το πρωί της Κυριακής την Κυριακή το απόγευμα κατά πάσα πιθανότητα και αφού προσευχηθούν για τον αδελφό τον ασθενή ο πρεσβύτερος και η διάκονος και αφού ευλογήσει ο Θεός και πάλι τον άρτον και τον ίνον η σώμα και αίμα Χριστού και αφού ζητήσουν από τον αδελφό τον ασθενή και τον ρωτήσουν αν έχει μόνιμη αμαρτία ώστε να έχει το δικαίωμα να λάβει εάν δεν έχει και αν έχει εξομολογηθεί από όλες του τις αμαρτίες και έχει μετανοήσει για να μπορέσει να λάβει τότε προσφέρουν σε αυτόν με προσευχή την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Το επαναλαμβάνω, είναι υποχρέωση της Εκκλησίας να αποστείλει. Είναι υποχρέωση, υποχρεούται η Εκκλησία να αποστείλει. Εφόσον βεβαίως ο ασθενής το ζητήσει και θελήσει να λάβει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Για να δούμε λοιπόν όλες τις ερωτήσεις σου, αν τις απαντήσαμε. Αν κάποιος αδελφός είναι άρρωστος και δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία, είναι τόσο βαριά άρρωστος ώστε ενδέχεται να αποχωρήσει από τον επίγειο τούτο κόσμο, μπορεί αν το επιθυμεί ο ίδιος να λάβει θεία κοινωνία στο σπίτι του. Βεβαίως μπορεί να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους και μπορούν ακόμη οι πρεσβύτεροι όταν τους προσκαλέσει να προσευχηθούν για να τον θεραπεύσει και ο Κύριος. Εάν ναι, που είναι ναι, ποιοι είναι υπεύθυνοι για να του τη δώσουν? Οι απεσταλμένοι από την Εκκλησία, πρεσβύτεροι ή διάκονοι, ή πρεσβύτερος ή διάκονος. Ποιες οι προϋποθέσεις και πότε γίνεται η προετοιμασία του ίνου και του άρτου? Οι προϋποθέσεις είναι πραγματικά να γίνει η σωστή προετοιμασία του άρτου και του ίνου την Κυριακή το πρωί από την Εκκλησία, όπως γίνεται κάθε Κυριακή η προετοιμασία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Κρατάει η Εκκλησία σώμα και αίμα Κυρίου κάθε Κυριακή για τέτοιες περιπτώσεις? Ή γίνεται τελευταία στιγμή? Όχι. Κρατάει, συνηθίζει η Εκκλησία να κρατάει σώμα και αίμα Χριστού για τέτοιες περιπτώσεις και δεν γίνεται τελευταία στιγμή γιατί υπάρχει πιθανότητα κάποιοι λόγω ανωτέρας βίας να μην μπόρεσαν να έρθουν το πρωί να συμμετάσχουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Έρχονται λοιπόν το απόγευμα γνωρίζοντας η Εκκλησία ότι η Εκκλησία κρατάει σώμα και αίμα Χριστού για αυτούς που δεν μπόρεσαν και έρχονται, αλλά προσέξτε, όχι δεν μπόρεσαν γιατί βαρέθηκαν ή δεν ήθελαν, δεν μπόρεσαν γιατί πραγματικά δεν μπόρεσαν. Ανωτέρα βία υπήρξε που τους εμπόδισε να έρθουν την Κυριακή το πρωί για να λάβουν μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλα τα ερωτήματά σου, αγαπητέ Δημήτρη, και σου ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Εδώ όμως αγαπητοί μου φίλοι και φίλες η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.